Το ποσοστό αυτό σαφέστατα δεν μας ικανοποιεί. Αυτή είναι η απάντηση. Θεωρούμε όμως ότι είναι ένα ποσοστό δημοσκοπικό το οποίο δεν ανταποκρίνεται σε αυτό που βλέπουμε στην κοινωνία. Για να συνεχίσω, πιάνοντας το γαϊτανάκι από την Εύα, θέλω να πω ότι γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι στο πρώτο μνημόνιο μπήκαμε με τις καταστροφικές πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης του Κώστα Καραμαλή, όπου κλήθηκε η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου να αντιμετωπίσει την κρίση σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Μια πολύ μεγάλη κρίση όπου έπρεπε να αποπληρωθούν άμεσα υποχρεώσεις του παρελθόντος της χώρας. Στη συνέχεια, για να φτάσω και στο πρόγραμμα Θεσσαλονίκη 2 του κυρίου Τσίπρα, είχαμε τα ζάπια του κυρίου Σαμαρά, είχαμε το πρόγραμμα Θεσσαλονίκη 1 του κυρίου Τσίπρα και χθες το πρόγραμμα Θεσσαλονίκη 2 του κυρίου Τσίπρα. Σαφέστατα, η παράταξη έχει μία ευθύνη, η οποία όμως είναι μία αναλογική αυτής που της έχει αποδοθεί σε επίπεδο κοινωνίας. Γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά τις πολύ σημαντικές τομές που έχει κάνει ο μητρικός μας χώρος, το ΠΑΣΟΚ, από τη δεκαετία του 80 μέχρι σήμερα. Και βέβαια κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε μία κρίση η οποία ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Θεωρούμε λοιπόν ότι αφενός αυτό το ποσοστό δεν μας ικανοποιεί, αφετέρου ότι το ποσοστό στην κοινωνία είναι ισχυρότερο, γιατί έχει μπει ένα τέρμα πλέον στις αυταπάτες. Ο κύριος Τσίπρας ήρθε στην εξουσία υποσχόμενος τα πάντα και εφάρμοσε μια σκληρά νεοφιλελεύθερη πολιτική αντιδιαμετρική του προεκλογικού πολιτικού του λόγου. Ξεπούλησε τις τράπεζές μας σε ξένα κεφάλαια, υποθήκευσε την εθνική περιουσία μέχρι το 2060, δεν τήρησε τις δεσμεύσεις του σε σχέση με την αποκατάσταση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, έδιωξε όλες τις μεγάλες ξένες επενδύσεις οι οποίες έκαναν προσπάθεια σε ένα τόσο δύσκολο περιβάλλον για τη χώρα να έρθουν, οπότε θεωρούμε ότι έχει χρεοκοπήσει πολιτικά και κοινωνικά. Και η επόμενη μέρα είναι μία μέρα λογικής για τον ελληνικό λαό, είναι μία μέρα όπου υπάρχει συνέστηση ότι όσο είναι ισχυρή σοσιαλδημοκρατία στη χώρα, τόσο καλύτερα για την πατρίδα μας, και θεωρώ ότι με πολλή δουλειά από όλα τα στελέχη, σε όλα τα επίπεδα, χωρίς εσωστρέφεια, πρέπει όλοι να προχωρήσουμε μαζί για την επόμενη μέρα, ότι το κίνημα αλλαγής θα είναι, ο πολιτικός χώρος θα είναι το κόμμα καταλήτης για την επόμενη πολιτική μέρα στην πατρίδα μας. Να συμπληρώσω σε αυτό, στους μηχανικούς για παράδειγμα. Που είμαστε και οι δύο μηχανικοί. Είμαστε και οι δύο μηχανικοί. Πες για τη φορολόγηση. Είναι ένα καλό παράδειγμα. Αλλά και σε πάρα πολλούς άλλους χώρους βλέπουμε ότι η απουσία των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ είναι συγκλονιστική. Τα στελέχη τα οποία κρατούν αυτή τη στιγμή και στο συνδικαλιστικό χώρο αλλά και πραγματικά στους ανθρώπους της εργασίας είναι στελέχη που έχουν προέλθει από τη δική μας παράταξη, προέλθει τα οποία έδωσαν αγώνες για να κατακτήσουμε όσα κατακτήσαμε και αν μη τι άλλο κράτησαν και κάποιες κόκκινες γραμμές. Αυτό που δεν αποτυπώνεται δυστυχώς στις δημοσκοπήσεις αλλά και για πολλούς λόγους, καθώς έχουμε μια διαρκή επιχείρηση εξαγοράς ψηφοφόρων, έχουμε συνεχώς προσλήψεις και αύξηση των δαπανών και την ίδια στιγμή οι ξένοι έρχονται από πίσω και αγοράζουν, ξεπουλάμε ουσιαστικά δημόσια περιουσία και επιχειρήσεις για να μπορέσει να κρατήσει αυτή και την παροχολογία αλλά και τις προσλήψεις που επιχειρεί, χτίζοντας ένα δικό του νέο κομματικό κράτος.